σας μέρα. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση έναν προσωπικά. Ο σκοπός του καλέσματος αυτού είναι να σας ανακοινώσω ότι κατόπιν, δεν σας κρύβω, πάρα πολλών ενδιασμών και αγωνιών και με υπευθυνότητα κατέληξα να δηλώσω συμμετοχή κατεβαίνοντας στις προσεχείς εκλογές του Δήμου Τριφυλίας. Βέβαια αυτό ήταν πάρα πολύ καιρό βασανιστικό για μένα, γιατί γνωρίζω τα προβλήματα, βλέπω τον τόπο καθημερινά να εγκαταλείπεται όλο και πιο πολύ και ειλικρινά το κάνω από καρδιά, καθαρά και μόνο από καρδιά και για κανέναν άλλο λόγο. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι με παρέτηναν να μην προβώ σε αυτή την ενέργεια, γιατί θα στεναχωρηθώ, θα πληγωθώ, θα κάνω διάφορα. Υπήρχαν όμως και άλλοι οι οποίοι μου είπαν προχώρα, γιατί πρέπει να γίνει κάτι για την Τριφυλία. Γι' αυτό είναι γεγονός, με στεναχωρεί προσωπικά μπαίνοντας από το καλό νερό και μέχρι τους Γαργαλιάνους και πιο πέρα, υπάρχουν πράγματα τα οποία σε στεναχωρούν, σε αφήνουν να πούμε, σε αφήνουν να βλέποντας λοιπόν τα σκουπίδια πεταμένα στον δρόμο, η σήμανση και διάφορα τέτοια πράγματα κι άλλα, στην πλατεία να κάθεσαι να έχει δυσοσμία και όλα αυτά, και εγώ είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχω φύγει, αλλά δεν έμαξα ποτέ να επισκέπτομαι τον τόπο μας και να έχω εδώ και παλιούς φίλους και καινούριους και να αναφέρονται και αυτοί στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι πάρα πολλά. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να αναφερθώ για προβλήματα του Δήμου ή το τι συμβαίνει. Έχω εικόνα, θα υπάρξει κάποια στιγμή μία συντόμως και πρόγραμμα και αναφορές σε αυτά τα οποία γνωρίζω. Σήμερα απλώς ανακοινώνω την άνοδο του Δήμου Τριφυλίας και αυτό πάνω απ' η άνοδος, ανασυγκρότηση, οργάνωση, δημιουργία, όραμα, στόχο. Σας λέω στο λόγο μου και προσωπικά ότι όλα αυτά τα έχω και τα έχω μέσα στην καρδιά μου και θέλω να τα δώσω στον τόπο μας. Δεν έχω βλέψεις άλλες και έχω αναφερθεί ότι και το μισθό μου, αν εκλεγώ σαν δήμαρχος, θα πάει σε συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένες ομάδες που τα έχουν ανάγκη. Αυτό δεν πάει να πει ότι είμαι πάντοτος ή οτιδήποτε, αλλά δόξα τω Θεώ, να αξίωσε ο Θεός και η ζωή, αυτά που χρειάζομαι για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου να ζήσω, θα τα έχω εξασφαλίσει. Στη ζωή μου είχα πάντα από μικρός μέσα μου κάποιες αρχές, τις οποίες και τήρησα. Αυτές είναι αγάπη για τον συνάδελφο. Αυτές είναι όραμα, όχι όνειρο. Το όνειρο το βλέπουμε όταν κοιμόμαστε. Αγάπη, πολύ αγάπη για τον συνάδελφο, για την πόλη μας, για την φιλία και ευστροφία και αμέσως δημιουργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δεχτώ από σας όποιες ερωτήσεις αφορούν την συγκεκριμένη αναγγελία του συνοδικής συνεργασίας του Δήμου Τριφυλίας στην Άνοδο.
Και αυτά έχω να πω προς το παρόν. Αργότερα θα ξαναδώσουμε συνέντευξη και θα υπάρξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα το τι σκεφτόμαστε. Εγώ και οι συνεργάτες. Θα ήθελα όμως να παρακαλέσω. Υπάρχουν άνθρωποι στην περιοχή μας οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και αγαπάνε τον τόπο. Ο αξιόλογος είναι αυτός που πράγματι βάζει πρόεδρο σε ένα χωριό, βάζει πρόεδρο στην περιοχή του, σαν πώς είναι οι τοπικές, οι σύλλογοι κτλ. Αυτούς προσκαλώ όλους να έρθουν, να κάνουμε συνάντηση, να μιλήσουμε για τα προβλήματα και σύσσωμα όλοι μαζί, γιατί αυτό θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, σύσσωμα όλοι μαζί να κατέβουμε, να ενσωματωθούμε σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο να είναι πάρα πολύ υπολογίσιμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι μας αδικούν σαν περιοχή, όποιοι και κυβερνούν. Και δεν μας ενδιαφέρει, κατεβαίνουμε, γιατί βλέπω σε άλλους δήμους, κατεβαίνουμε για μας, κατεβαίνουμε, εγώ δεν έχω πολιτικές βλέψεις, έχω τοπικές μόνο. Δεν έχω να σκεφτώ ότι θέλω να γίνω ούτε περιφερειάρχης, ούτε βουλευτής, με αφήνει αδιάφορο. Και ειλικρινά σας το λέω στο λόγο της τιμής μου, μόνο τοπικά. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν, παντού υπάρχουν προγράμματα, παντού υπάρχουν χρήματα στις περιφέρειες. Το θέμα είναι να τα διεκδικήσουμε σωστά, να τα τρέξουμε όπως τρέχουν άλλοι δήμοι, γιατί δεν νομίζω ότι εμάς μας ξεχωρίζουν από τους άλλους δήμους. Απλώς δεν δείχνουμε το απαραίτητο ενδιαφέρον και τη θέληση να ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν προγράμματα που είναι 20ετίας και μένουν πίσω στην περιοχή μας. Τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όπως γνωρίζω και τα οικονομικά του Δήμου, όπως γνωρίζω και τι ακριβώς έχουν γίνει διάφορα πράγματα και παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέω. Θα αναφερθώ με λεπτομέρειες σε όλα αυτά την ώρα που πρέπει και με το πρόγραμμά μου. Υπάρχουν πάρα πολλές ατασταλίες και αναλαμβάνω την ευθύνη που το λέω. Δεν θέλω να επεκταθώ, μπορούσα να πω 2-3 πράγματα βασικά. Λοιπόν, υπάρχουν του Δήμου οικονομικά τα οποία οφείλει στον κόσμο και δεν τα δίνει. Και λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι εργολάβοι οι οποίοι οφείλουν στο Δήμο αρκετά μεγάλα ποσά και δεν τα δίνουν. Λοιπόν, οπότε αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή καθαρά, με καθαρή συνείδηση, καθαρή καρδιά και με καθαρά χέρια να μπούμε και να πούμε ότι το έργο αυτό κάνει 5 και θα πάρει 5 εργολάβους, να μην μπορεί να μας κουνήσει το γιακά όταν δούμε ότι ότι το έργο δεν γίνεται σωστό και δεν θα παραδοθεί όπως πρέπει. Να μην μπορούν να μας αγγίξουν, να μπορούν να μας πλησιάσουν. Αυτά έχω να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.